Καλησπέρα και από εμένα. Θα σας παρουσιάσω ένα περιστατικό του αιμοδυναμικού εργαστηρίου της Αλφα Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΧΕΠΑ. Πρόκειται για έναν 64χρονο άνδρα με ιστορικό υπέρτασης, δυσλιπιδεμίας, παχυσαρκίας και χρόνια στεφανιάς νόσου. Κατά την αγγειογραφία, εισήχθη ένας οδηγός καθετήρας 6 Friends από την Κερκιδική Αρτηρία, στον LCX. Η βλάβη προσπελάστηκε με σύρμα Cougar XT και η προδιαστολή έγινε προοδευτικά με μπαλόνι 2,5 επί 20. Εδώ βλέπουμε πριν τη διαστολή την στένωση του αγγείου. Εδώ πέρα έχουμε μια εικόνα, δεν είχαμε βίντεο από τη διαστολή. Και στις 16 ατμόσφαιρες το μπαλόνι έσπασε και παρατηρήσαμε νόρι flow φαινόμενο. Δηλαδή δεν έχουμε ροή στην αρτηρία μετά την διαστολή του μπαλονιού. Όταν έγινε αυτό, ο ασθενής ανέπτυξε αμέσως υπόταση και ηλεκτροκαρδιογραφικά είχε ανάσπαση του ST διαστήματος. Αμέσως χορηγήσαμε θερμά υγρά και νητρογλυκερίνη και το αποτέλεσμα ήταν η άμεση βελτίωση του ασθενούς. Και για τις βλάβες η αποκατάσταση έγινε με επιπρόσθετο standing. Και εδώ πέρα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα της αγγειοπλαστικής, που έχουμε ροή τιμή 3. Εδώ πέρα έχουμε το ραγέν μπαλόνι, είναι χαρακτηριστικές οι δύο φωτογραφίες. Και τώρα θα πούμε δύο λόγια για το νόρι φλόου φαινόμενο. Βιβλιογραφικά να θυμίσω πως το νόρι φλόου ορίζεται ως η ανικανότητα επαναμάτωσης τμήματος του μυοκαρδίου υποπαρατεταμένη ισχαιμία, παρά την διάνοιξη της σχετιζόμενης με τη βλάβη αρτηρίας. Όσον αφορά τώρα την κατάταξη, αυτή γίνεται κυρίως με βάση την παθοφυσιολογία και χωρίζεται το φαινόμενο σε δομικό και σε λειτουργικό νόρι φλόου. Στο δομικό έχουμε μικροαγγειακή ισχαιμία που οδηγεί σε είδημα και μικροαγγειακή απόφραξη, ενώ στο λειτουργικό η απουσία ροής οφείλεται σε βλάβη επανεμάτωσης, μικροθρομβοεμβολισμό ή αγγειόσπασμο. Το νόρι φλόου είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο για το οποίο έχουν αναγνωριστεί τουλάχιστον 5 μηχανισμοί, με επικρατέστερο τον περιφερικό θρομβοεμβολισμό, όπως αναφέραμε. Στον συγκεκριμένο μηχανισμό, θρόμβος από την μικροέμβολα βασικά από την αθερματική πλάκα αποσπώνται κατά τη διαστολή του μπαλονιού και φράσουν τον αγγείο περιφερικά. Στην δική μας περίπτωση, είχαμε θράσματα από το μπαλόνι, τα οποία αποσπάστηκαν προς την περιφέρεια και έτσι κατατάξαμε το περιστατικό σε λειτουργικό τύπο. Τέλος, θα σας παρουσιάσω και έναν αλγόριθμο για τη θεραπευτική προσέγγιση. Όταν παρατηρούμε νόρι flow, για τη διαφοροδιάγνωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν ενδαγγειακό υπέρηχο και σε περίπτωση σπασμού να χορηγήσουμε νητρογλυκερίνη ή βεραπαμύλη. Σε περίπτωση τομής ή θρόμβου προτείνεται να γίνει επιπρόσθετο standing. Ενώ άμα δεν έχουμε κάποιον προφανή μηχανισμό, τότε υποθέτουμε πως πρόκειται για ένα δομικό νόρι flow και χορηγούμε 100 μικρογραμμάρια αδενοσύνης, νητροπροσικού ή βεραπαμύλης, μπόλους. Αν το φαινόμενο επιμένει, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε να αλλάξουμε τα αγγειοδιασταλτικά φάρμακα και αν δεν έχει χορηγηθεί ο αντιμεποταλλικός παράγοντας, να δοθεί εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος αιμορραγίας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πολύ ωραία η παρουσίαση. Ναι, γενικώς το φαινόμενο μη επαναρροής είναι ένα συχνό γεγονός στο αιμοδυναμικό εργαστήριο και σε ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο με τόσο μεγάλη πληθώρα περιστατικών όπως είναι το αιμοδυναμικό του ΑΧΕΠΑ. Ήθελα να ρωτήσω εγώ κατά πόσον υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο αντιμετώπισης στο κάθε εργαστήριο ή είναι τελείως εξαρτάται από τον κάθε χειριστή το τι θα κάνει. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν ορισμένα, ας πούμε, ορισμένα πρωτόκολλα, έχεις όντως ζεστού ύδατος, νητροδόν, που μετά τιτλοποίηση σε υψηλότερες δόσεις, χρησιμοποίηση μικροκαθετήρων, χορήγηση εντοπισμένων μικροκαθετήρες
αγκυριασταλτικών υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο ή είναι αναλόγως. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Από τη βιβλιογραφία το μόνο που βρήκα, τουλάχιστον που να είναι στις επίσημες οδηγίες, είναι η χορήγηση αγκυροδιασταλτικών. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε οδηγία για χορήγηση αντιμεπιταλικών φαρμάκων. Και από, μάλιστα από τα αγκυροδιασταλτικά το μόνο που έχουν ερευνηθεί είναι η αδενοσύνη, το νητροπροσικό και η αναστολή των διάβλων ασβεστίου. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Ναι, ισχύει αυτό. Νομίζω παλιά υπήρχε η χρήση των 2B3A, το οποίο είχε αποσυρθεί πλέον, δεν έχει βρεθεί ότι βοηθά ιδιαίτερα. Δεν ξέρω, Θωμάς, αν θέλει να ρωτήσει κάτι. Όμως είχε βοηθήσει παλιότερα, αλλά το είχαμε στα οξύ στεφανία επεισόδια με πολλή ποσότητα θρόμβου και νομίζω ακόμα και αυτή την ένδειξη να μπει 2B3A. Εδώ στη δικιά σας περίπτωση, πού αποδόθηκε τον όριφλο, σε θράσματα του μπαλόνι. Σε θράσματα από τον μπαλόνι, ναι, το οποίο αποσπάστηκαν προς την περιφέρεια. Αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο. Το ελέγξετε μετά στον μπαλόνι. Ναι, είδαμε τον μπαλόνι. Έλειπε κομμάτι δηλαδή από τον μπαλόνι. Γιατί σύντομα αυτό μπορεί να γίνει όταν παγιδεύεται κάτω από στέντ. Εδώ ήταν προδιάταση. Τι έγινε δηλαδή, σκάλωσε σε κάποιο. Έλειπε κομμάτι. Κάτι το οποίο γι' αυτό το λόγο και παρουσιάσαμε το περιστατικό. Δηλαδή, δεν είναι συχνό φαινόμενο και πραγματικά και στη βιβλιογραφία, όχι ότι δεν αναφέρεται, αλλά αναφέρεται εξαιρετικά σπάνια. Δηλαδή, σαν case report, δεν υπάρχουν δηλαδή ανάλογες σειρές, ας πούμε, με τέτοια περιστατικά. Είναι μια απλή μια επιλογή, ας πούμε. Και μετά από αυτές τις παρεμβάσεις και τις φαρμακευτικές, φύγατε με τίμη 3. Με τίμη 3 ροή, βέβαια, εντάξει, ο άρρωστος παρέμεινε νοσηλευόμενος στην κλινική για 4-5 μέρες μέχρι να αποκατασταθούν τα μυοκαρδιακά ένζημα, αλλά έκτοτε είναι ασυμπτωματικός γιατί τον είδαμε και μια φορά στο ΙΕΟ εξωτερικό γιατρείο. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κονόμου, μια ερώτηση. Μια ερώτηση θα κάνω. Είπατε ότι ο ασθενής είχε υπόφαση. Ναι. Επιμείνετε λίγο στην αρχή, να επιμείνετε με τα υγρά, μετά στα υγρά και αυτά. Δεν σας προβλημάτισε αυτό? Όχι. Στην αρχή χορηγήσαμε υγρά και όταν χορηγήθηκε η νητρογλυκερίνη είχαμε άμεση βελτίωση. Οπότε δεν προβληματιστήκαμε γι' αυτό. Δεν έπεσε δηλαδή η πίεση με την νητρογλυκερίνη, λέτε? Ναι. Γι' αυτό το λέω για το. Πάντως, όσον αφορά το ζεστό είδωρ, δεν ξέρω εσείς το χρησιμοποιείτε, εγώ το χρησιμοποιώ. Δεν υπάρχει πουθενά στην βιβλιογραφία. Όσες φορές μάλιστα έχει τύχει να συζητήσει στο εξωτερικό, μάλλον προκάλεσα τα χαμόγελα και κάποιο είναι. Ιδιαίτερο όφελο δεν έχω δει από την. Αλλά και εγώ το χρησιμοποιώ, δεν ξέρω τώρα, έχω μάθει έτσι. Δεν. Εντάξει. Καμιά φορά. Ναι. Και εγώ από τότε το μου έχει μείνει στον εγκέφαλο, ας πούμε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον έχει έννοια. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ.